δικηγόρο, ένα περίεργο μπορεί πράγμα. Μπορεί στον κύριο Λίτρα να αρέσει. Στον κύριο Λίτρα. Ο οποίο Απόστολο Λίτρα. Κύριε Λίτρα, καλημέρα σα. Καλημέρα σα, καλημέρα. Λοιπόν, είχαμε χθες την εξέλιξη στην υπόθεση της 12χρονης με τη σύλληψη αυτού του περίφημου Μιχάλη, που δεν τον λένε Μιχάλη, αλλά τέλος πάντων αυτό ήταν το ψευδώνυμο από ό,τι φαίνεται, και εμφανίζεται ως το δεξί χέρι του Μίχου. Δηλαδή, εδώ κύριε Λίτρα, μιλάμε για δεύτερο μαστροπό. Μαστροπός. Κοιτάξτε, με βάση πάντα τις πληροφορίες τις δημοσιογραφικές, γιατί δεν έχω κάποιο στοιχείο στα χέρια μου, πράγματι έχει συλληφθεί ο επωνομαζόμενος Μιχάλης, το οποίο είναι το δεξί χέρι του Μίχου. Περιμένουμε να δούμε και εμείς τις εξελίξεις. Μίλησα και με τη μητέρα εκτές το βράδυ, η οποία το έχει πληροφορηθεί. Ήταν πολύ αναστατωμένη. Ξέρετε, κάθε φορά που κάτι συμβαίνει και κάποιος καινούριος συλλαμβάνεται. Από εκεί και μετά περιμένουμε να δούμε τι θα πει στην απολογία του και ο συγκεκριμένος. Και αυτό που θέλω εγώ να τονίσω είναι ότι είναι αδιανόητο να έχουν περάσει τόσοι μήνες και ακόμα να μην υπάρχει η απόφαση του Συμβουλίου Μελλοντικών μετά την προσφυγή που έχουμε κάνει, για να δούμε τι θα γίνει με τη μητέρα. Όπως επίσης θέλω να σας πω, για να το γνωρίζουν και ο κόσμος που μας ακούει, ότι την πρόταση προς το Συμβούλιο για τη μητέρα την έχει κάνει ο ίδιος εισαγγελέας που την προφυλάκησε, έτσι. Κύριε Λίτρα, ο συγκεκριμένος, για να μείνουμε στο χθεσινό λίγο και θα πάμε και στα υπόλοιπα, ο Μιχάλης φέρεται να έβαζε αγγελίες στην ουσία σε ιστοσελίδες με οίκους ανοχής για το 12χρονο κοριτσάκι. Αυτό έκανε. Κοιτάξτε, αυτό έχει ακουστεί. Από εκεί και μετά, τι ακριβώς έχει συμβεί. Έχει βρεθεί με τη 12χρονη, έχει βρεθεί μαζί της. Από αυτό που γνωρίζουμε είναι ότι έχει βρεθεί. Απλά περιμένουμε να δούμε τι εξηγήσεις θα δώσει. Η 12χρονη έχει καταθέσει, έχει πει διάφορα πράγματα που αφορούν τον συγκεκριμένο και περιμένουμε τώρα να γίνει αυτή η διασταύρωση. Η σύλληψή του γιατί άργησε, κύριε Λίτρα? Η σύλληψή του άργησε προφανώς από πολυγορία, αν θέλετε, των ανακριτικών αρχών, και ακόμα δεν είναι μόνο ο Μιχάλης ο συγκεκριμένος που... Υπάρχει ουρά. Είναι και άλλοι. Υπάρχει, ναι, αλλά ξέρετε τι γίνεται. Υπάρχει μια πολύ μεγάλη καθυστέρηση. Προφανώς η 12χρονη, με βάση τις καταθέσεις που έχει δώσει, έχει πει και για άλλους ανθρώπους, τους οποίους δεν τους βλέπουμε. Και ξέρετε κάτι, είναι και η κατάσταση της μητρής, γιατί ακούσαμε και από την και η κυρία Ταραχοπούλου, με την οποία συνεργάζεστε, ότι η κατάσταση της μικρούλας της 12χρονης είναι τραγική. Κυκλοφορεί είναι μέσα τραγική. Στο σπίτι με μία κουκούλα. Δεν υπάρχει είναι συμπαράσταση. Τραγική. Το ευχάριστο είναι ότι μετά από προσπάθειες, αν θέλετε δικές μας όμως, το παιδί παρακολουθείτε πλέον, έκανε μία συνεδρίαση με μία παιδοψυχολόγο. Είναι κλεισμένο μέσα σε ένα σπίτι. Και τώρα είπατε για τη μητέρα. Δεν υπάρχουν στοιχεία επιβαρυντικά για τη μητέρα σύμφωνα με την μέχρι τώρα διερεύνηση της υπόθεσης? Τα έχει εξηγήσει. Κύριε Παπαδάκη, τα έχει εξηγήσει όλα η 12χρονη. Άρα δεν μπορεί τη 12χρονη, επαναλαμβάνω, να την πιστεύουν οι αρχές, αλλά σε κάποια σημεία να την πιστεύουν, σε κάποια σημεία να μην την πιστεύουν. Το παιδί ή λέει αλήθεια ή δεν λέει. Μέχρι στιγμής. Το κύριε Λίτρα, να σας ευχαριστήσουμε. Έχει δείξει ότι λέει την αλήθεια. Καλή συνέχεια, κύριε Λίτρα. Καλημέρα. Σήμερα, Μαρία μου, γιατί λένε φίλοι μας εδώ, βλέπω και τα μηνύματα, γιατί κρύβεται τη φωτογραφία αυτού του τέρατος, έτσι χαρακτηρίζουν τον δεύτερο συλληφθέντα μαστροπό. Με εισαγγελική εντολή θα πρέπει να δοθεί η άδεια. Όπως κάναμε και με το Μίχο, φυσικά. Έτσι ακριβώς. Και ενδεχομένως με τη δημοσιοποίηση των στοιχείων των πραγματικών και της φωτογραφίας του να προκύψουν και άλλα επιβαρυντικά στοιχεία για αυτό το δύσμηνο κοριτσάκι. Μακάρι πραγματικά να γίνει αυτό που θα έπρεπε να έχει γίνει εδώ και μήνες, Γιώργο. Δεν μπορούμε να διανοηθούμε ότι αυτό το κορίτσι δεν έχει καν ψυχολογική στήριξη. Είχαμε πέσει όλοι πάνω και τότε όλοι έβγαιναν και μιλούσαν για το 12χρονο παιδί και τώρα κυκλοφορεί με κουκούλες και δεν πάει στο σχολείο του. Και σε συνέχεια αυτόν που λες, μάλιστα παρεξηγήθηκε και δικαιολογημένα από μια μερίδα και φίλων μας, ξεχάσατε ρε παιδιά την Πισπυρίγκου, πιάσατε τη 12χρονη.
ξεχάσατε τη 12χρονη, πιάσατε τον πατέρα Αντώνιο. Θα πρέπει αυτές οι υποθέσεις, όταν αφήνουν ίχνη και ουρές για ευαίσθητες ηλικίες, να υπάρχει τεράστιο ενδιαφέρον και να μην σταματάει αυτό όταν σβήνουν τα φώτα της δημοσιότητας. Έτσι. Λοιπόν, μια μικρή διακοπή.